Κύριος Θεόδωρος Θάνος, τον οποίο καλώς ορίζω δίπλα μου. Σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλες τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές για τη φιλοξενία και για τη δυνατότητα που θα έχουμε να μιλήσουμε για την αυριανή δράση, η οποία είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, με την έννοια δηλαδή ότι προσπαθούμε... Με... Ένας από τους στόχους που έχει είναι η ευαισθητοποίηση γενικότερα της κοινωνίας σε θέματα βίας, να σπάσουμε τη σιωπή, να ενώσουμε τις φωνές ενάντια της βίας, είτε αυτή συμβαίνει μέσα στο σχολείο mm -hmm. είτε σε άλλα κοινωνικά και θεσμικά πλαίσια. Πρόσφατα είδαμε στον αθλητισμό πολλά περιστατικά βίας. Στον εργασιακό χώρο επίσης παρατηρούνται πάρα πολλά περιστατικά που είναι γνωστός ως όρος πλέον εργασιακή παρενόχληση. Ε, στο χώρο της οικογένειας με την ενδοοικογενειακή βία σε λίγες μέρες έχουμε την α, γιορτή της α, γυναίκας και ε, ξέρουμε πάλι ε, τελευταία γινόμαστε μάρτυρες γνώστε, γνώστες καλύτερα περιστατικών ενδοοικογενειακής α, βίας με θύματα Uh, γυναίκες, uh, οπότε uh, σκοπός uh, της δράσης είναι η δημιουργία μιας uh, κουλτούρας, να μιλάμε για, τα, για τη βία που uh, είμαστε δέκτες, uh, έχουμε υποστεί και να μην μένει αυτό μυστικό ή κρυμμένο ή να μην αναφέρεται τέλος πάντων <coughs> και να περιλαμβάνεται σε αυτό που λέμε uh, σκοτεινός uh, <coughs> αριθμός της βίας ή της εγκληματικότητας ή της uh, παραβατικότητας. Ε, πριν πάμε στην αυριανή έτσι εκδήλωση, ε, να δούμε λίγο τι είναι αυτό το δίκτυο, ουσιαστικά το οποίο έχει και τις ρίζες του εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά και είναι και δείγμα έτσι, η αυριανή εκδήλωση των κινητοποιήσεων, mm -hmm. της κινητοποίηση που υπάρχει και της δράσης αυτού του δικτύου, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό. Το δίκτυο σχολείων σχολικής διαμεσολάβησης το έχουμε ιδρύσει στο παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών στο πλαίσιο του εργαστηρίου μελετών κοινωνικών θεμάτων ΜΜΕ και εκπαίδευσης, αλλά η ιστορία του είναι και πριν από το εργαστήριο. Σκοπός είναι να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά σε όλα τα σχολεία τα οποία εφαρμόζουν τη σχολική διαμεσολάβηση ως πρακτική τα σχολεία τα οποία συνεχώς αυξάνονται, που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής, αυτού του προγράμματος στα σχολεία. Ε, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων mm -hmm. και υποστήριξη ταυτόχρονα. Και ε, ταυτόχρονα να ερευνούμε την εφαρμογή του προγράμματος, πώς πάει, τι περιστατικά αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και όλα αυτά. Τα τρία τελευταία χρόνια έχει... Όσο πάει και διευρύνεται, ήδη στο δίκτυο αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί παραπάνω από 450 σχολεία πανελλαδικά και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και πραγματικά εκτός από την σημερινή δράση που πάντα ε, τέτοια εποχή που είναι η Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας ε, εφαρμόζουμε, ε, υλοποιούμε και μία δράση. Πέρυσι είχαμε κάνει μια πολύ ωραία έκθεση με έργα μαθητών και μαθητριών από όλη την Ελλάδα, μας τα είχαν στείλει και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και δημόσια την εταιρεία IKEA που μας έκανε χορηγία στις Κορνίζες για να βάλουμε αυτές τις ζωγραφιές των παιδιών. Στο φουαγέ του τμήματός μας είχαμε εκθέσει αυτές τις ζωγραφιές, είχαν έρθει πολλά σχολεία, πολλοί μαθητές και πολλές μαθήτριες είδαν αυτή την έκθεση Είχαμε την ευκαιρία πέρυσι στο Αμφιθέατρο να συζητήσουμε για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Φέτος κάνουμε μια άλλη δράση, να έχουμε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με την κοινωνία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την φανταστική συμμετοχή, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Αγγίζουμε περίπου τα 600 σχολεία όλων των βαθμίδων που συμμετέχουν στην αυριανή δράση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δράση να πω ότι τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ε, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αλλά και εδώ συγκεκριμένα υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννητών όπως και σε άλλες περιοχές επίσης υπάρχει συνεργασία ε, για την υλοποίηση αυτή της δράσης τόσο με διευθύνσει πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, όπως ε, για παράδειγμα στο Λωμό Τρικάλων ή υπό την αιγίδα του Δήμου σε πάρα πολλές περιοχές ε, της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στην Μάνδρα Αττικής, στο Χολαργό, στον Δήμο Αργυλού, Αργυρούπολης και Ελληνικού mm -hmm. και αυτή είναι η συνέργεια και η συνεργασία των διαφόρων θεσμικών φορέων ήταν ένα ζητούμενο και είμαι πολύ χαρούμενος που ε, το έχουμε πετύχει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Mm -hmm. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό έτσι έργο. Ε, ε, από ό,τι καταλαβαίνω, Υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση και από το κομμάτι των φοιτητών. Ε, για τα σχολεία, νομίζω ότι το ακούσαμε και εμεί το πρωί στη συνέντευξη, που θα το ακούσουν και οι διδαθέατέ στα Δελτίο ειδήσεων λίγο αργότερα. Ε, ότι υπήρξε σίγουρα πολύ μεγάλη αποδοχή από, το, από τα παιδιά έτσι, των σχολείων, όλων αυτών των σχολείων. Πόσο μάλλον στη δική μα περιοχή που υπάρχει και μια πιο καθαρή εικόνα. Φαντάζομαι ότι η ίδια αντιμετώπιση υπήρξε και από τους του φοιτητέ του τμήματο του παιδαγωγικού νηπιαγωγών. Ε, λόγω των καταλήψεων που έχουμε Συστά. την τελευταία περίοδο, ε, αυτή τη χρονιά δεν μπορέσαμε να εμπλέξουμε στον επιθυμητό βαθμό τους φυτιτές και τις φοιτήτριε, γιατί πολλοί και πολλές ε, από αυτές και από αυτούς δεν είναι στα Γιάννενα λόγω των καταλήψεων. και Αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα ε, της δράσης, με την έννοια δηλαδή ότι δεν καταφέραμε να εμπλέξουμε στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε ε, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Ε, αλλά κυρίω η δράση όμω απευθύνεται στου μαθητέ και στι μαθήτρε του σχολείου. Οι φοιτητέ και οι φοιτήτρε θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μάθημα ε, σε αυτό το εξάμεινο τη σχολική βία και τη σχολική διαμεσολάβηση. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό ω ένα βαθμό θα ισοσταθμιστεί. Ε, ίσω σταθμιστεί. Συνεργαζόμαστε έτσι κι αλλιώ με σχολεία εδώ στα Γιάννενα που εφαρμόζουν το πρόγραμμα τη διαμεσολάβηση. Θα τα επισκεφτούμε με τι φοιτήτρε και του φοιτητέ. Οπότε, κάπως, με κάποιον τρόπο αυτό το πράγμα θα αντισταθμιστεί. Mm -hmm. Επειδή σας ακούω, μιλάτε για διαμεσολάβηση. Να δώσουμε μια πρακτική υπόσταση στη διαμεσολάβηση. Τι είναι η διαμεσολάβηση για τον κόσμο που ίσως μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρει τι είναι η διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική πρακτική επίλυση των συγκρούσεων γενικότερα. Εφαρμόζεται δηλαδή σε πολλά θεσμικά πλαίσια, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια και το, και το σχολείο. Ε, ουσιαστικά οι εμπλεκόμενες πλευρές ε, ε, βρίσκουν, προτείνουν λύσεις ε, στη σύγκρουσή τους ε, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή όμως ε, δηλαδή η όλη συζήτηση δεν γίνεται στον αέρα ή με έναν τρόπο θα λέγαμε ε, πειραματικό ή αυθόρμητο αλλά γίνεται με έναν τρόπο δομημένο γιατί ίδια η ίδια η πρακτική της διαμεσολάβησης έχει μια συγκεκριμένη δομή και ο διαμεσολαβητής διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ των μερών να καταλάβουν τι συνέβη, ποια ήταν η βλάβη η οποία προξενήθηκε και τι προτείνουν οι ίδιοι και τι τελικά από αυτές τις προτάσεις υιοθετούν για την επίλυση του προβλήματος. Mm -hmm. ε, υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό το κομμάτι από την πλευρά των σχολείων. μα λέγατε ότι όσο προχωρά ο καιρό είναι και περισσότερα έτσι αυτά που υιοθετούν αυτή την πρακτική. Ε, 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 είναι πλέον ε, φανερό, εμφανές, ότι οι πρακτικές οι οποίες στηρίζονται στον, στο τιμωρητικό παράδειγμα, στην ε. τιμωρία και στην αυστηρότητα, ότι δεν έχουν φέρει τα ε, επιθυμητά αποτελέσματα, κυρίως στον υποτρο, υποτροπή σε μιας πράξης ε, και αυτό είναι το ζητούμενο. Ε, πλέον η παιδαγωγική, η οποία είναι μαθητοκεντρική, και δίνει βαρύτητα στο παιδί και σε βιοματικούς τρόπους προσέγγισης και της γνώσης αλλά γενικότερα της καθημερινότητας με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών αλλά και οι η εκπαιδευτική από τις πρακτικές που χρησιμοποιούν μέσα στο σχολείο σύμφωνα με τις έρευνες που έχουμε κάνει επενδύουν και χρησιμοποιούν πρακτικές που βασίζονται στη συζήτηση και στο διάλογο αλλά φαίνεται ότι, αυτές, ότι αυτό δεν είναι τόσο αρκετό, γιατί χρειάζεται να γίνει με έναν τρόπο πιο μεθοδικό, πιο συστηματικό, δηλαδή με μια πρακτική όπω είναι και η διαμεσολάβηση. Mm -hmm. ε, και φαντάζομαι ότι ε, στόχο είναι έτσι και να, να, να αφήσουμε στο παρελθόν μεθόδου των προηγούμενων ετών, πρακτικέ που. Ε, μπορεί και να μην μα πήγαν μπροστά τελικά. Δεν, δεν ξέρω τη δική σα οπτική πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι ε, από τη στιγμή που έχουμε δει πολλά έτσι, αποτελέσματα αυτών των πρακτικών, κακά αποτελέσματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσω θα πρέπει να εξετάσουμε και την εναλλακτική μορφή. Εναλλακτική που δεν το λέει κάποιο έτσι στον αέρα, μιλάμε για μια επιστημονική ε, βάση, για ένα επιστημονικό υπόδαθρο που σίγουρα έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον <χει> να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει. Η διαμεσολάβηση ως πρακτική δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι μια πρακτική που οι κοινωνίες είχαν εντάξει από τα πολύ παλιά χρόνια mm -hmm. στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών. Ε, απλά αυτό το πράγμα δεν είχε προωθηθεί με ένα πιο δεσμικό, πιο συστηματικό τρόπο που γίνεται τώρα με τη διαμεσολάβηση. Mm -hmm. Δηλαδή πάντα ξέρουμε ότι η επιστημονική γνώση έρχεται μέσα από την έρευνα και η διαμεσολάβηση ω πρακτική ήρθε ακριβώ μέσα από την έρευνα των πρακτικών, των εναλλακτικών που χρησιμοποιούν οι κοινωνίε προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα και συγκρούσει πάρα πολύ σημαντικέ. Για παράδειγμα, δηλαδή, ξέρουμε ότι το θέμα τη Βεντέτα, για παράδειγμα, mm -hmm. στην Κρήτη, ποτέ δεν λύθηκε μέσα από τη θεσμική διαδικασία των δικαστηρίων. Αντίθετα, οι κοινωνικέ πρακτικέ, οι άτυπε, οι εξωθεσμικέ, όπω είναι ο σασμό και παρακολουθούμε και στην mm -hmm. τηλεόραση τελευταία αποτέλεσε μια πάρα πολύ αποτελεσματική πρακτική στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου δύσκολου κοινωνικού φαινομένου όπως ήταν η Βεντέτα και οδήγησε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην επίλυση, του. Mm -hmm. Ε, ακούγα και στη, ξαναλέω και στη συνέντευξη που, που υπήρχε σήμερα ότι ε, υπάρχει σίγουρα και στήριξη και από την Βρετανία, ήταν εκεί η κυρία Μπατιστάτου, ήταν η κυρία Πλακίτσι από το Συμβούλιο Διοίκηση. Γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε όλοι μαζί σε όλο αυτό. Σε αυτή την προσπάθεια στηρίζουν οι Βρετανικές πρι... αρχές, έτσι όλοι αυτή την προσπάθεια. Και ε, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και, και μια ε, έτσι προσπάθεια να καταπολεμηθούν και ενδεχομένω διακρίσει μέσα στο... Στο πανεπιστήμιο, γιατί μιλάμε και για ένα κοινωνικό σύνολο, έτσι όπω είναι και το πανεπιστήμιο, όπω είναι και κάθε κοινωνική ομάδα, όπω είναι και κάθε φορέα τη καθημερινότητα, τη τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι και εκεί λίγο πολύ υπάρχουν τέτοια προβλήματα, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω είστε όλοι μαζί και σε αυτό. Ε, το, πρα, το πανεπιστήμιο σε όλα τα επίπεδα είναι, είναι μια πραγματικότητα, τόσο σε επίπεδο πριτανία, δηλαδή κεντρική διοίκηση του πανεπιστημίου, όσο και σε ε, χαμηλότερο επίπεδο όπως είναι το το τμήμα, υποστηρίζεται, γι' αυτό και σήμερα ήταν και ο πρόεδρος του τμήματος και το μέλος του συμβουλίου, το οποίο προέρχεται από το τμήμα μας, η κυρία Πλακίτση, ήταν ο κύριος Ζάραγκας, ήταν η κυρία mm -hmm. Πριτάνησα, η κυρία Μπατιστάτου, ε, ήταν και εκπρόσωπος από το Δήμο, γιατί ε, δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτού του είδους, να αντιμετωπίζουμε μάλλον αυτού του είδους τις πρακτικές ε, χωρίς να υπάρχουν συνέργειε ε, και συνεργασίες, δεν, είμαστε, δεν είναι το Πανεπιστήμιο ένα θεσμό εσωστρεφής, mm. είναι ένα θεσμό με εξωστρέφεια. Οπότε όπου αυτό απαιτείται και προβλέπεται ή μπορεί να γίνει, πάντα εμφανίζεται αυτή η εξωστρέφεια συνεργασία και με άλλου θεσμικού φορεί. Mm -hmm. Σε μικρό επίπεδο χρειάζεται λίγη υποστήριξη το δίκτυο, γιατί ο αριθμό των σχολείων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε οι γραμματιακέ, α το πούμε έτσι, υποχρεώσει δεν μπορούν να καλυφθούν από μένα προσωπικά ή από κάποιου υποψήφιου διδάκτορε, χωρί να υπάρχει ένα συστηματικό τρόπο. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδου τα προγράμματα Υποστηρίζονται σε όλα τα επίπεδα γιατί αν δεν υποστηριζόταν δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Σωστά. σωστά. Για να κλείσουμε το κομμάτι της διαμεσολάβησης, Πάλι από τη δική σα οπτική, πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε αυτό, να το αποδεχτεί η ελληνική κοινωνία που πάντα είναι και λίγο πιο πίσω από όλε τι υπόλοιπε, από όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Λίγο πιο πίσω σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει παρόμοια εικόνα και εδώ ή αν είμαστε λίγο πιο έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Ε, η Με την έννοια ότι υπάρχει μία αμφισβήτηση προ... προς το κάθε τι διαφορετικό, έτσι. Η διαμεσολάβηση είναι αληθινή ότι είναι μία πρακτική ε, η οποία δεν είναι, ε, 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 προηγείται όλων αυτών των προϋποθέσεων, mm. τις δημιουργεί δηλαδή και όχι είναι αποτέλεσμα αυτών των προϋποθέσεων. Δηλαδή η διαμεσολάβηση είναι μία πρακτική που οδηγεί τους ανθρώπους να συζητούν και όχι εφόσον συζητούν να εφαρμόσουν την διαμεσολάβηση. Υπό αυτή την έννοια δηλαδή ε, είναι μια πρακτική, μια κουλτούρα πάρα πολύ σημαντική και αυτό αποδείχτηκε στα σχολεία που την έχουμε εφαρμόσει. Δηλαδή πριν μερικά χρόνια που στο πρόγραμμα εφαρμογής του προγράμματος συμμετείχαν και νηπιαγωγεία, μας μετέφεραν οι ίδιες οι εμπειρία από το σπίτι ότι Τσακώνονταν οι δύο γονεί μεταξύ του mm. και το νήπιο λέει: Σταματήστε τώρα, θα σα κάνω διαμεσολάβηση. Αυτό είναι το, το ζητούμενο, να είναι εντυπωσιακό ή ο τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν τα νήπια, που σημαίνει ότι οι αρχέ τη διαμεσολάβηση μπορούν να εφαρμοστούν από τον νηπιαγωγείο, τα παιδάκια δηλαδή να εκπαιδευτούν σε βασικέ αρχέ και στη συνέχεια βέβαια τα ίδια να γίνουν διαμεσολαβητέ. Και δεν είναι και από τις λίγες φορές έτσι που τα παιδιά βάζουν τα γελιά στους μεγαλύτερου. Γιατί όχι, γιατί να μην γίνει και αυτό, έτσι και στο κομμάτι τη διαμεσολάβηση και όλο αυτό που συζητούμε τόση ώρα. Μακάρι. Η, η εκπαίδευση των παιδιών σε όλο αυτό το πρόγραμμα βασίζεται στη βιωματική και στην ενεργητική μάθηση, στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οπότε αυτό συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της εφαρμογής του πρόγραμματος. Μάλιστα. <στον> Επόμενη στόχη για το δίκτυο. Επόμενη στόχη είναι να μεγαλώσουμε αυτήν την παρέα. Έτσι αισθανόμαστε. Υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση. η ίδια τα σχολεία μας το ζητάνε όλο ένα και περισσότερο καθημερινά. Ε, ακόμα και σήμερα μας παίρνουν τηλέφωνο να, να, ενταχθούν στη δράση. Είναι δηλαδή φοβερό αυτό. Ε, μας δίνει πάρα πολύ αισιοδοξία ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο ως πανεπιστήμιο ως να δώσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να, να αναπτυχθούν δράσεις και όλη αυτή η αλληλεπίδραση, η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ ε, τμήματων του ίδιου σχολείου, μεταξύ όμορων σχολείων, μεταξύ σχολείων και δήμων, μεταξύ σχολείων και ε, διευθύνσεων εκπαίδευση ήταν πολυεπίπεδη ε, δίνει ένα πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να πετύχουμε πράγματα. Μακάρι, είναι πολύ σημαντικό έτσι να υπάρχουν συνέργειες πάνω σε, σε τέτοια αντικείμενα έτσι που, που, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε όταν, όταν θέτεις στο επίκεντρο τον άνθρωπο όπως εν προκειμένου mm. πρέπει να, να καταβάλεις έτσι, το κάθε, έτσι, το, το, καλύτερο που μπορείς για να έχεις και τα καλύτερα αποτελέσματα ο άνθρωπος Μπορεί να αλλάξει άρδιν και την καθημερινότητα. Μπορεί να την κάνει και χειρότερη. Έτσι, να μην λέμε μόνο τα καλά, μπορεί να την κάνει και χειρότερη, αλλά μπορεί να την κάνει και καλύτερη. Έτσι. Πόσο, έτσι, όταν μιλάμε για παιδιά, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο σύστημα, το σύστημα τη δια, της διαμεσολάβηση, μακάρι να έχει και τα αποτελέσματα έτσι, που πρέπει να έχει. Οι αξιολογήσει αυτό δείχνουν μέχρι στιγμή. Mm -hmm. Είναι πάρα πολλά τα θετικά αποτελέσματα. Το βασικό μειονέκτημα τη διαμεσολάβηση είναι η χρονοβόρα διαδικασία στο να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Να βρεθεί ο χρόνος, να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν πραγματικά να, να βοηθήσουν, να εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Ε, θέλει δηλαδή από τη μεριά του σχολείου και των εκπαιδευτικών ε, μια εργασία που μερικές φορές είναι απο, αποθαρρυντική. Mm -hmm. Κατά τα άλλα, πρακτική, όχι ότι είναι πανάκια η διαμεσολάβηση να επιλύσει yeah, τα yeah. πάντα, yeah. αλλά είναι μια πρακτική πάρα πολύ σημαντική. Εμεί μέχρι τώρα έχουμε αξιολογήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία. Τώρα που έχουμε, έχουν ενταχθεί πολλά σχολεία στο δίκτυο, θα προχωρήσουμε περαιτέρω στην αξιολόγησή τους, όπως θα γίνει και αξιολόγηση της δράση, δηλαδή από μεθαύριο θα έχουμε καινούργια συνάντηση με όλα τα σχολεία, διαδικτυακή συνάντηση, με όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση, να δούμε στο βαθμό που επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. Πόσο μπορεί να, να διαρκέσει αυτό το πλαίσιο τη ε, διαμεσολάβηση, γιατί είπατε ότι είναι κάτι χρονοβόρο, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ε, είναι χρονοβόρο με την έννοια δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπαίδευση των μαθητών. Έχει να κάνει ε, ότι έχει μια γραφειοκρατία από πίσω, να κρατιούνται αρχεία, να υπάρχει υπεύθυνο mm. εκπαιδευτικό, να υπάρχει μια ομάδα ε, μαθητών και μαθητριών. Δηλαδή θέλει μία αποδοχή του προγράμματος από όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή από τους μαθητές και τις μαθήτριες, από τους εκπαιδευτικούς από τους, και από τους γονείς οπωσδήποτε και την ευρύτερη ε, κοινωνία. Mm -hmm. Μάλιστα. Ανακεφαλαιώνοντας αύριο τι να περιμένουμε, έτσι δύο λόγια για την εκδήλωση. Ξαναλέω στη Μιχαήλ Αγγέλου, 10 και μισή, με 11 και 4 περίπου. Mm -hmm. Έτσι φαντάζομαι ότι και παράλληλα έτσι και σε πολλέ άλλε πόλει σε όλη τη χώρα. Μαθητέ και δεν ξέρω κατά πόσο έχετε και. Είπατε, έχετε και την στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Δεν ξέρω αν θα είναι και, οι, και διάφοροι φορεί που θα συμμετέχουν και θα σα βοηθήσουν σε όλο αυτό. 10.30 και αύριο λοιπόν mm -hmm. στον πεζόδρομο mm -hmm. Μιχαήλ Αγγέλου. Περιμένουμε τους οι και τι γιονιώτησε να έρθουν μαζί μα. Θα έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Θα γίνει και σε άλλα σημεία mm -hmm. εδώ στην περιοχή και, και στην Κατσικά, mm -hmm. ε, στην Πλατεία ε, και σε κάποια άλλα μέρη γιατί δεν μπορούν όλα τα παιδιά να mm -hmm. μεταφράσουν. Να, ναι. να έρθουν στο κέντρο. Ελπίζω ο καιρό να είναι καλό και να μην μα χαλάσει αυτή τη δράση. Ε, σπάμε τα μπαλόνια, συμβολίζει σπάμε τη σιωπή. Σπάμε ταυτόχρονα τα μπαλόνια, σημαίνει ενώνουμε όλοι μαζί όλες μαζί τη φωνή μας ενάντια α, στη βία και στον εκφοβισμό. Mm. πολύ σημαντικό και βέβαια θα είμαστε και εμείς εκεί αρκεί έτσι να το επιτρέψει και ο κύριος όπως είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, νομίζω ότι είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε αύριο στον πεζόδρομο Μιχαήλ Αγγέλου. Θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε έτσι και τη συμμετοχή των σχολείων, των μαθητών, ανθρώπων έτσι που δουλεύουν πάνω σε όλο αυτό το σύστημα με πολύ πολύ όρεξη και μεράκι από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ.